Σωστό και ο Γρίμπιλας κατά μέτωπο επίθεση προσπαθεί να ξεφύγει από τον Ντασίλβα και πάλι Γρίμπιλας με ωραία τρίπλα μπαίνει μέσα στην περιοχή, θα κάνει σέντρο ο Γρίμπιλας, αποκρούνε πάνω στην γραμμή αμυντική της Λάρισας, ο Νασιάκος ήταν αυτός που απομάκρυνε πάνω στην γραμμή σέντρα του Γρίμπιλα. Ο Βακούλας μαρκάρει τον Ζιάκα, τελικά ο Βακούλας θα κάνει με μία τη σέντρα για τον Μπαρμπολούτσι. Μπαρμπολούτσι έπιασε με την κεφαλιά. Πάλι Μπαρμπολούτσι θα κάνει το σούτ, το αποκρούει τελικά ο Γεωργίου που βρέθηκε σε καλή θέση. 21 λεπτό φάουλ για τον Ιωνικό. Φάουλ θα εκτελέσει ο Μίχος, συνοστισμός στην περιοχή της Λάρισας. Εκτελεί το φάουλ ο Μίχος. Απομάκρυνε πρώτου Αναστόπουλο και ο γκολκίπερ Γεωργίου. Βούζας προσπαθεί να κάνει χάσμα. Ο Αναστόπουλος στην περιοχή. Ο Αναστόπουλος θα κάνει τελικά το σουτ. Εύκολα η μπάλα στα χέρια του Γεωργίου. Παρακολουθείτε πάλι πάντα το Ζιάκα. Γρίμπιλας προσπαθεί να ξεφύγει. Θα κάνει σέντρα ο Γρίμπιλας. Αναστόπουλος έπιασε την κεφαλιά. Μπλόκαρε την μπάλα πολύ ωραία Γεωργίου. Δεν έπιασε την κεφαλιά ο Πίτσο. Προσπαθεί και να ξεφύγει ο Αναστόπουλος από τον Ασιάκο. Πίτσο πιάνει την κεφαλιά. Αναστόπουλος μένει μέσα στην περιοχή. Αναστόπουλος στην περιοχή. Αναστόπουλος θα κάνει το σουτ. Τέτα τέτ σουτ του Αναστόπουλου με τον γκολκίπερ Γεωργίου. Απομάκρυνε έγκαιρα ο γκολκίπερ Γεωργίου. Έξω την περιοχή αυτό θα κάνει τη σέντρα τελικά. Και τον Αναστόπουλο πιάνει τον άποψη ψαλίδι. Μπλοκάρει ο γκολκίπερ Γεωργίου. Θα κάνει τελικά τη σέντρα. Πάνω στην μπάλα τελικά βρέθηκε ο Νασιάκος που βρέθηκε στην επίθεση της ομάδας και έκανε το 0-1 ακριβώς το 16ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Έκανε την παλιά ο Τσουκάλης, ο Νασιάκος αφρούρητος εκεί μέσα στην περιοχή του Ιωνικού με καρφωτή εξ επαφής κεφαλιά έγραψε το 0-1. Στην αντεπίθεση και πάλι άραβε το Στόικα, Στόικα παλιά για τον Τσουκάλη, μόνος Τσουκάλης με τον Κουρκούνα μπλοκάρει γκολκίπερ του Ιωνικού. Με κεφαλιές παίζει το παιχνίδι. Βούζας για τον Πίτσο. Πίτσο προσπαθεί να ξεφύγει μέσα στην περιοχή. Κανένα από το ψαλίδι. Πίτσο. Ζιώχας κεφαλιά και μεγάλη ευκαιρία για τον Ιωνικό να εσωφαρίσει. Το εκτελεί γρήγορα Βουτυρίτσας. Η μπάλα φτάνει στον Στόικα. Στόικα έξω την περιοχή. Στόικα προσπαθεί να ξεφύγει από τον Φίλι. Στόικα θα κάνει το σουτ. Η μπάλα χτυπάει κοντράρι πάνω στον Κουρκούνα. Απομακρύνει ο Γρίμπιλας. Εκτελείται το κόλλο τον Αντρέα Παπαδόπουλο. Έπιασε την κεφαλιά και ο Ξανθόπουλος. Τελικά πάνω στη γραμμή απομάκρυνε ο γκολκίπερ Γεωργίου. Βούζας τώρα έξω την περιοχή της Λάρισας. Βούζας θα κάνει τη σέντρα ο Βούζας. Ζιώγας, πιάσει την κεφαλιά πάνω στα χέρια του Γεωργίου Μπάλα. Σε πλεονεκτική θέση βρέθηκε πάλι ο Ζιώγας. Να βγεις στο αγωνιστικό χώρο και να προσφέρεις και θέαμα, να ικανοποιηθείς σαν παίχτης και ο κόσμος που έρχεται στα γήπεδα να φύγει ικανοποιημένος. Ξέραμε ότι είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για το Ιωνικό και δικαιολογημένα περιμέναμε το σκληρό παίξιμο από πλευρά Ιωνικό. Ο στόχος του δικός μας ήταν να κλείσουμε τους διαδρόμους προς την εστία μας και αν έχουμε ευκαιρία με κόντρα επιθέσεις να βγούμε μπροστά και να πετύχουμε την νίκη.